Σοβαρές παθήσεις περιμένουν στη λίστα αναμονής επειδή κάνουν με πολύ χαμηλό κόστος αισθητικές επεμβάσεις. Βρήκε τον τρόπο να κάνει πλαστική επέμβαση στη μύτη, δίνοντας φακελάκι 300 ευρώ σε γιατρό μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου. Όπως λέει, αν πήγαινε σε μια ιδιωτική κλινική, θα πλήρωνε κάποιες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει τη μύτη της. Ήξερα άλλους που είχαν πάει. Μου είχαν πει ότι εφόσον δεν έχεις κανένα θέμα σοβαρό, μην πληρώσεις τόσα λεφτά. Πήγαινε εκεί και δεν υπάρχει λόγος να πληρώσεις με 4.000 ευρώ. Εσένα πόσα σου είχε ζητήσει ο γιατρός? 300 ευρώ. Την ώρα που η λίστα των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στα δημόσια νοσοκομεία λόγω έλλειψης προσωπικού μεγαλώνουν, γιατροί πραγματοποιούν αισθητικές επεμβάσεις παρουσιάζοντας ως έκτακτα περιστατικά την πλαστική επέμβαση στη μύτη ή το στήθος. Όπως τα ακούσατε, γιατροί, για να μην κινήσουν υποψίες, παραποιούν τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, παρουσιάζοντας την πλαστική επέμβαση στη μύτη ως σκολίωση διαφράγματος και την πλαστική του στήθους ως πάθηση υποπλαστικών μαστών. Και όσοι πάνε στο δημόσιο, για να μην πληρώσουν εννοείται πάνε, πάνε με την πρόφαση του διαφράγματος. Το παρουσιάζουν σαν κάτι ιατρικό χωρίς να είναι. Στα νοσοκομεία της περιφέρειας οι αισθητικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως καταγγέλνουν ασθενείς, εκτός από τους χειρουργούς, στο κόλπο βρίσκονται και αναισθησιολόγοι. Η πλαστική στήθους σε μια ιδιωτική κλινική κοστίζει από 3.000 έως 4.000 ευρώ, ενώ στο δημόσιο νοσοκομείο από 1.000 έως 1.500 ευρώ, τα οποία μπαίνουν στην τσέπη των γιατρών. Ενώ επιβαρύνεται και ο ασφαλιστικός φορέας, καθώς οι ασθενείς παίρνουν επιστροφή από το ταμείο τους για την νοσηλεία τους. Φακελάκια. Για να χειρουργηθείτε. Και για πιο απλά πράγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Υγείας έχει βάλει στο μικροσκόπιο τέτοιου είδους επεμβάσεις. Ήδη οι ελεγκτές δημόσιας υγείας ξεσκονίζουν φακέλους. Αλλάζουμε θέμα. Ο Απόστολος Κλέτσος προστέθηκε στα θύματα.